Κλαις εύκολα. Μία περίοδο είχα σταματήσει και τώρα έχει ξαναρχίσει αυτό. Χαίρομαι που έχει ξαναρχίσει. Δεν λέω εύκολα, αλλά ναι. Μ' αρέσει που ανοίγω λίγο τα μάτια και τρέχω. Γιατί χαίρομαι. Γιατί χαίρεσαι. Για πολλά πράγματα χαίρομαι τώρα πια. Χαίρομαι για μία όμορφη μέρα, χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους που αγαπάω, όταν περνάω ωραία, όταν γελάω. Χαίρομαι πολύ όταν μου λέει ο άλλος κάτι αστείο και με κάνει να γελάω πάρα πολύ. Αυτό χαίρομαι. Χαίρομαι όταν νιώθω αγάπη. Τέτοια πράγματα. Και επίσης, τα πιο απλά. Ναι. Εγώ μπορώ να χαίρομαι όταν ξυπνάω το πρωί και βλέπω ότι α, ωραία, έχει ήλιο, έχει καλό καιρό, θα πάμε για μπάνιο ή θα πάω για σαπ. Αυτό με χαροποιεί. Ναι. Πάντως, το κακό λίγο θέλεις να το προσπερνάς. Δεν θες να του δίνεις σημασία του κακού. Προσπαθώ, ναι. Θέλω να πω ότι όταν είχε πάθει το ατύχημα με το ποδήλατο στην Αίγινα. Αυτό είχε φοβερή ψυχραιμία. Ήτανε την επόμενη μέρα να πάμε μαζί στους Δελφούς για το οικονομικό φόρουμ των Δελφών. Και του είχα πει του Γιώργου, έλα να με πάρεις από το σπίτι, να πάμε μαζί. Μάλιστα. Επάνω. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, δεν θα πάμε μαζί γιατί έπεσε και χτύπησα. Ναι. Και δεν θα μπορέσω να οδηγήσω. Είχε σκοτωθεί. Ναι, δηλαδή, πραγματικά είχα σπάσει χέρι, πόδι, είχα κάνει χειρουργείο, όλα αυτά. Στην Αίγινα ήσουν, με το ποδήλατο. Νιώθω, και έπεσα. Νιώθω ότι okay, αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, δεν μπορείς να γυρίσεις την προτέρα κατάσταση, πρέπει να προσαρμοστείς σε αυτό το οποίο είσαι τώρα. Αυτό κάνω. Δηλαδή, και προσαρμόζομαι. Δεν δίνεις σημασία στο βάρος του ατυχήματος, του κακού. Αν ξέρω ότι αυτό θα έχει μία πορεία η οποία θα καθίσεις τόσο καιρό με το γύψο, θα φύγει ο γύψος, το Μάιο θα είσαι καλά, λέω ωραία, κάνουμε υπομονή μέχρι το Μάιο. Ναι, αλλά είχες πέσει και είχες σκοτωθεί και ήσουν ακίνητος. Ναι, το θυμάμαι εκεί ήμουν, ξέρω. Δεν ξέρω αν κατάλαβες ότι είχες πέσει και είχες σκοτωθεί. Όχι, γιατί παίρναμε τηλέφωνο και ήταν σαν να μην έχει γίνει κάτι. Και τι να κάνω, αφού έγινε αυτό. Ας πούμε η αδερφή σου όταν τη δει. Δεν θα άλλαζε κάτι, δεν θα γινόταν. Ναι, αλλά όταν πήρες την αδερφή σου δεν της είπες τρέξε. Όχι, της είπα και εκεί έγινε αυτό, να σου πω, είμαι στην Αίγινα, στο κέντρο υγείας, έσπασε το χέρι και το πόδι μου. Αλλά εντάξει, θα πάω στο νοσοκομείο και θα μπει στο γύψο, θα δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει, γεια. Αυτό ήταν. Πλήνο, ναι, και μετά συνειδητοποιώ ότι η αδερφή μου δεν μίλησε. Και την ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Λέω και εκεί καλά είσαι. Ναι, επειδή δεν μίλησε, μα λέει δεν έπαθα σοκ. Λέω ναι, ναι. Τα προσπερνάει. Έτσι. Άρα τα διαχειρίζεσαι πολύ εύκολα. Πάντα τα διαχειριζόσουν έτσι. Όχι, όχι. Δεν είμαι δηλαδή. Σε αυτά δεν είμαι καθόλου drama queen. Είμαι πολύ. Μπορεί drama queen να είμαι σε κάτι αισθηματικά, σε κάτι τέτοια. Αυτά που νομίζω ότι. Τι πρέπει να κάνω, κάτι πρέπει να κάνω, να βρω μια λύση. Ναι. Εδώ δεν είχα να βρω μια λύση. Τώρα χειρουργούσα το χέρι μόνο. Κάποιο άλλο θα το κάνει. Κάτσε εκεί και περίμενε. Τώρα που πει drama queen. Αχ, να πω κάτι. Μα αφού να φανταστεί μετά την επέμβαση, μετά από το χειρουργείο, ανοίγω τα μάτια μου. Και αυτό που σου δίνουν και συναρκώνουν, αισθάνεσαι μια εφορία. Και ξυπνάω. Πηγαίνουν μετά την αναισθησία και ακούω τη φωνή της αδερφής μου, Γιώργο, είσαι καλά. Καλά είμαι, πολύ καλά. Από αυτό που μου βάλανε, να πάρουμε λίγο και για το σπίτι. Τα λόγια μετά από μία μέθη ή μία αναισθησία είναι πάντα, γράφουν. Ναι, καλό είναι, δεν κάνετε ολική να μην λέτε τίποτα. Πες τώρα, συγγνώμη, σε έκοψες το drama queen.